Κύριε Τζότζη, καλώς ήρθατε στο CNN Greece. Υπεγράφει εδώ στη Θεσσαλονίκη η συμφωνία της συμμετοχής της ΔΕΠΑ για τον δερματικό σταθμό υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Τι σημαίνει αυτό για τη ΔΕΠΑ, για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και για αυτό που λέμε εντός αγωγικών διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών? Αυτό που κάναμε είναι ότι παγώσαμε τα κείμενα, όλα τα τεχνικά κείμενα και όλη τη συμφωνία και προωθούμε τώρα τη σύμβαση στα θεσμικά μας όργανα, δηλαδή στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση. Αυτό το πράγμα για μας σημαίνει αυτό που πάντα κυνηγάμε και κοιτάμε, να διαφοροποιήσουμε τις πηγές μας εισόδου και να φέρουμε νέες ανταγωνιστικές πηγές στην αγορά, να μην εξαρτώμαστε από έναν. Με το FSRU συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε όχι τόσο την ελληνική αγορά όσο νέες αγορές προς τα βόρεια. Υλοποιούμε δηλαδή αυτό που λέει όλη η πολιτική, τον κάθετο άξονα, τροφοδοτώντας αγορές όπως η Βουλγαρία και προς τα πάνω, μέχρι και την Ουκρανία, όπως είπε και ο συνάδελφός μου, με υγροποιημένο αέριο, που είναι πολύ πιο flexible και δεν εξαρτάται από pipeline gas και μόνο. Το υγροποιημένο αέριο, οι πηγές, από πού, ποιες θα είναι, από πού προέρχεται? Έχουμε δει τελευταία μια τεράστια μεταβολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από τα τελευταία χρόνια από importers, εισαγωγή στο υγροποιημένο αέριο, αλλάξαν τα τρένα τους που λένε παραγωγής και είναι πλέον παραγωγή liquefied gas, υγροποιημένου αέρα και exporters. Αυτή τη στιγμή τα νούμερα που ακούσαμε και μέσα είναι λίγα σε αυτό το δυναμικό που υπάρχει από Αμερική. Υπάρχουν και άλλες χώρες, αλλά κυρίως οι μελέτες που έχουμε κάνει δείχνουν ότι υπάρχει δυναμικό για ανταγωνιστικές τιμές. Δηλαδή αναμένουμε οι τιμές να πέσουν. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική είναι πολύ χαμηλό το αέριο. Υπάρχει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ένα πάγιο τμήμα για την υγροποίηση και το shipping cost, δηλαδή να έρθει το φορτίο από εκεί. Αλλά όλα αυτά, οι μελέτες που έχουμε κάνει δείχνουν ότι πέφτουν και το καθιστούν πιο ανταγωνιστικό. Δώστε μου λίγο, πείτε μου λίγο το πώς προχωράει η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις σύντομα? Υπάρχουν κάποια εμπόδια ίσως για την ολοκλήρωση της διαδικασίας? Η ιδιωτικοποίηση, όπως ξέρετε, συμφωνήθηκε ελαφρώς διαφορετικά το καλοκαίρι μεταξύ του Υπουργείου και της Τρόικας. Δηλαδή συμφωνήθηκε ότι η ΔΕΠΑ θα διαχωριστεί πλήρως εταιρικά σε δύο ανεξάρτητες εταιρείες. Μία θα είναι υποδομές, που θα κρατήσει τις όποιες υποδομές έχει αυτή τη στιγμή η ΔΕΠΑ, δηλαδή στις εταιρείες διανομής. Ελπίζουμε ότι θα τελειώσουμε με την Επιτροπή Ανταγωνισμού με την αγορά από τη ΣΕΛ του 49% του μερεδίου στην ΕΔΑ Αττικής και στην ΕΠΑ, τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας Αττικής. Οπότε, θεωρώντας ότι θα τελειώσει όλο αυτό σε ένα στάδιο, όπως λέμε, του Merger Control, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αυτό αναμένεται στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Οπότε η ΔΕΠΑ έρχεται με τις υποδομές 100% της ΕΔΑ Αττικής, 100% της ΔΕΔΑ, που είναι τα δίκτυα διανομής λιπής Ελλάδος, και τη συμμετοχή της 51% εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στην ΕΔΑ ΘΕΣ. Μία άλλη οντότητα που κρεμιέται, entity, έτσι έχει συμφωνηθεί σε αυτή την εταιρεία, είναι τα διεθνή projects όπως ο IGB, το FSRU, το EastMed κλπ. Και ό,τι άλλο activity. Αυτή η εταιρεία δεν πρέπει να έχει, αυτό έχει συμφωνηθεί, καθόλου εμπορικό activity, ούτε να συμμετέχει. Οπότε αυτή είναι η μία εταιρεία. Η άλλη εταιρεία είναι η εμπορική και η trading εταιρεία, στο οποίο θα ενσωματωθεί η ΕΠΑ Αττικής, Φυσικό Αέριο και Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, όπως λέγεται το καινούριο της σήμα, μαζί με τη Χοντρική και την Προμήθεια. Όλο αυτό το πράγμα κάνει μια ΔΕΠΑ εμπορική. Το πλάνο, όπως συμφωνήθηκε και με τους θεσμούς και δημοσιεύθηκε και στο Asset Development Plan του ΤΑΙΠΕΔ, είναι το Νοέμβριο να βγει ο διαγωνισμός για το 50% από αυτή την εταιρεία, συν μία μετοχή. Δηλαδή το management στον ιδιώτη.
γυρνώντας πίσω από αυτό το πλάνο, τον Οκτώβριο, το Υπουργείο Ενέργειας, κ. Σταθάκης, θα έχει εισηγηθεί το νομοσχέδιο για το διαχωρισμό της ΔΕΠΑ. Γυρνώντας πιο πίσω, η εργασία που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε όλο το στρατηγικό, το φορολογικό, το οικονομικό και το ανθρώπινο δυναμικό, όλα αυτά που απαιτούνται την προεργασία για το διαχωρισμό της εταιρείας, της ΔΕΠΑ. Τώρα, αν μου λέτε για εμπόδια, εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε, ότι είμαστε το καλό παράδειγμα των ενεργειακών αποκρατικοποιήσεων, πηγαίνουμε σύμφωνα με το σχέδιο. Όπως σας είπα, αναμένουμε το πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το Merger Control. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα εκεί. Υπάρχουν οπωσδήποτε, όπως σε κάθε τέτοιο notification, υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, κάποια memos που στέλνονται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή τα εξετάζει. Έχουμε την ομάδα μας, την νομική ομάδα που απαντάει άμεσα μέχρι και μέσα στο 15 Αύγουστο σε αυτά τα ερωτήματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσουμε σε μία φάση, 17 με 20 Σεπτεμβρίου. Μιλήσαμε για τη διαφοροποίηση. Μιλήσαμε λιγάκι για την, αρκετά μάλλον, για την ιδιωτικοποίηση. Θέλω να έρθω σε ένα πρακτικό ζήτημα που αφορά κατευθείαν την τσέπη του καταναλωτή. Τι σημαίνει αυτό για τον τελικό καταναλωτή? Γιατί, ξέρετε, το άγχος του καταναλωτή είναι αν τελικά θα πληρώσει φθηνότερα το αέριο. Ναι, καταναλωτές έχουμε τους λιανικούς καταναλωτές, τα σπίτια δηλαδή, έχουμε και τους βιομηχανικούς, ελαφρά βιομηχανία μέσα, και έχουμε και τους βαρείς, που για μας είναι η ηλεκτροπαραγωγή. Άκουσα και κάποια ότι οι τιμές στην Ελλάδα ενέργειας είναι ψηλές. Χθες βράδυ στις Εθνικής το dinner, το δείπνο που είχαμε, τρέχανε ένα poll με το τι πιστεύουν ότι φρενάρει την ανάπτυξη τη βιομηχανική της Ελλάδας. Στον τομέα είναι ακριβή, η πρωτογενής ενέργεια ήταν μηδέν η ψήφη από εκατοντάδες που ήταν μέσα εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι για μας είμαστε καθησυχασμένοι. Το νούμερο ένα είναι να δώσουμε αεριοδότηση σε όλη την Ελλάδα σε φτηνές τιμές. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτό τη διαφοροποίηση πηγών. Επαναδιαπραγματευόμαστε όλα τα συμβόλαιά μας. Τα έχετε διαβάσει για τα ταξίδια, για τους όρους. Όλα τα συμβόλαιά μας. Ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια τροφοδοσίας της Ελλάδας. Αλλά όπως είπα και λίγο πιο πριν μέσα, αλλάζει ο χάρτης τελείως. Με όλα αυτά τα διεθνή project, τους αγωγούς, με το υγροποιημένο φυσικό αέριο που έρχεται είτε στη Ρυβηθούσα είτε στο FSRU, είναι μια νέα κατάσταση. Η Ελλάδα πλέον από απλός καταναλωτής, φύλο δηλαδή σε ένα δέντρο διανομής, γίνεται φορέας, περνάνε ένα σώρο αγωγή από μέσα. Υπάρχει ασφάλεια, οι αγωγοί μπορούν να κάνουν reverse flow και σε επίπεδο τιμής γίνεται coupled, όπως λέμε, συνδέεται με τις ευρωπαϊκές αγορές και τα ευρωπαϊκά hubs ενέργειας. Δηλαδή, περιμένουμε η τιμή να πέσει, να εξισωθεί σχεδόν με την τιμή του ιταλικού hub. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στο CNN Greece. Εγώ ευχαριστώ.